Ακόμα μια επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Ισραήλ. Αυτήν τη φορά 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών και μια 19χρονη στρατιώτης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης έριξε το όχημα που οδηγούσε σε μια στάση λεωφορείου. Στη συνέχεια βγήκε έξω και μαχαίρωσε 4 άτομα. Ένας 20χρονος Αραβο-Ισραηλινός συνελήφθη. Πρόκειται για τη 15η επίθεση με μαχαίρι εναντίον Ισραηλινών. Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ νεαρών Παλαιστινίων και Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σημειώθηκαν στη Δυτική Όχθη. Ένας 13χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής στη Ραμάλα. Το κύμα βίας που ξέσπασε από την αρχή του μήνα στη Μέση Ανατολή δεν έχει τέλος. 4 Ισραηλινοί και τουλάχιστον 24 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στις 12 ημέρες της αιματοχυσίας. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Αιτία για τις ταραχές στάθηκε η διαμάχη για την πρόσβαση στο όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ. Τόπο ιερό τόσο για τους Εβραίους όσο και για τους Μουσουλμάνους.